Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον έκτον. Μετά ταύτα, απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος. Και εκολούθη αυτό όχλος πολλής, ότι αιώρων αυτού τα σημεία αεπίει επί των ασθενούντων. Ανήλθε δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Ειν δε εγγύς το Πάσχα η εορτή των Ιουδαίων. Επάρασούν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν. Λέγει προς τον Φίλιππον, «Πόθε να αγοράσουμε νάρτους ή να φάγω συνούτη?» Τούτο δε έλεγε πειράζον αυτόν. Αυτός γαρίδι τι έμελε ποιήν. Απεκρίθη αυτό Φίλιππος, «Διακοσίων δυναρίων άρτη ου καρκούς είναι αυτής, να έκαστος αυτόν βραχή τη λάβει». Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. «Έστι παιδάριον εν όδε, ως έχει πέντε άρτους κριθίνους και δύο οψάρια. Αλλά ταύτα, τι έστεινε στο σούτος?» Είπε δε ο Ιησούς, «Ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσίν, ειν δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Ανέπεσονουν οι άνδρες των αριθμών ως είπετα κι σχίλιοι. Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστή σας, διέδωκε τις μαθητές, οι δε μαθητέ της ανακειμένης, ομοίως και εκ των οψαρίων όσων ήθελουν. Ως δεν επλήστησαν, λέγει τις μαθητές αυτού, συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα, ή να μην τι απόλυτε. Συνήγαγωγούν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, αεπερίσσευσε τη βευροκόσιν. Ιούν άνθρωποι, ειδώντες ο επίησαν σημείων ο Ιησούς, έλεγον ότι αυτός εστίν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Ιησούσουν γνούς ότι μέλου συνέρχεστε και αρπάζειν αυτόν να ποιήσουσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Ως δεοψία ηγένετο, κατέβησαν οι μαθητέ αυτού επί την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντον πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ. Και σκοτία ήδη εγεγόνη και ούκα λυλήθη προς αυτούς ο Ιησούς, είτε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διηγήρετο. Ελληλακώτες ουν ως τα δίους 25 ή 30 θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενων και εφοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής, «Εγώ είμαι, μη φοβήστε». Ήθελο νουν λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις συνυπήγον. Τι επαύριον ο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης, ειδών ότι πλοιάριον άλλο ούκ είναι εκεί, ή μιέν εκείνο εις ο ανέβησαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ού συνεισήλθε τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού απήλθουν. Άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ουν είδε ο όχλος ότι Ιησούς ούκ έστειν εκεί ουδαίοι μαθητέ αυτού, ενέβησαν αυτοί στα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ, ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπον αυτό, «Ραβή, πότε όδε γέγονας?» Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπεν, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ζητείτε με, ούχο τι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσα η ζωήν αιώνιον, είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρο πατήρες φράγησεν ο Θεός, ύπονουν προς Αυτόν. Τι ποιόμεν ή να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Τούτο εστί το έργον του Θεού, ή να πιστεύσετε εις όν απέστειλεν εκείνους. Ύπονουν αυτό. Τι ουν ποιήσει σημείων ή να είδομεν και πιστεύσομεν σοι, τι εργάζει? Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμου καθώς έστει γεγραμμένον. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν». Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γαράρτος του Θεού εστίνω καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο». Είπον ουν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσ' ημίν τον άρτον τούτον». Είπε δε αυτής ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψίσει πόποτε. Αλείπον ημίν, ότι και ώρα κατέμε και ου πιστεύετε. Πάνω δίδωσίμι ο πατήρ, προς εμέ ήξη, και τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με, πατρός, ή να πάνω δε δοκέμι μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δε έστει το θέλημα του πέψαντός με,
«Η να πάσω θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν, έχει ζωήν αιώνιον, και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα». Εγών γιζονούν οι Ιουδαίοι υπέρ αυτού ότι είπεν, «Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάσικ του ουρανού» και έλεγον, «Ουχ ούτως εστίν Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ, ου εμείς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα? Πόσουν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα?» Απεκρίθη ούν ο Ιησούς και είπεν αυτής, «Μη γονγκίζετε μεταλλήλων. Ουδείς δύνατε ελθύν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Έστιγε γραμμένον εν τις προφήτες, και έσονται πάντες διδακτή Θεού. Πάσο ακούων παρά του πατρός και μαθών έρχεται προς με. Ούχο ότι τον πατέρα της εώρακεν, ημί οών παρά του Θεού, ούτως εώρακε τον πατέρα. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ ημί ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως έστειν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω, εις άρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχον του ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, «Πώς δύνατε ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν?» Είπε ούν αυτής ο Ιησούς, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Καθώς απέστειλέμε ο ζών πατήρ, καγώ ζώ δια τον πατέρα, και ο τρόγων με κακίνο ζήσετε δι' εμέ. Ούτως έστειν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον. Ο τρόγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα». Ταύτα είπε, εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπουν, «Σκληρός εστίν ούτως ο λόγος, τις δύνατε αυτού ακούειν?» Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγκίζουσε περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, «Τούτο ημάς σκανδαλίζει. Εάν ουν θεωρείτε τον ιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν. Τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την αις ιού πιστεύουσιν, ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς την αις εσύν ημί πιστεύοντες, και τις έστειν ο παραδόσων αυτών?» Και έλεγε, «Δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύνατε έλθειν προς με, εάν μη η δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου. Εκ τούτο πολλοί απήλθουν εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω, και ουκέτι μετ' αυτού περιεπάτουν. Είπεν ούν ο Ιησούς στις δώδεκα, «Μη και εμείς θέλετε υπάγειν?» Απεκρίθη ούν αυτό Σίμων Πέτρος, «Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος». Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, «Ούκ εγώ ημάς τους δώδεκα εξελεξάμην, και εξ ημών εις διάβολος εστίν». Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, «Ούτως γαρέμελεν αυτόν παραδιδώνε, ίσον εκ των δώδεκα».